Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, νέοι και νέες, στρατευμένα παιδιά του λαού μας, που θαυμάζουμε την παλικαριά σας και την αποφασιστικότητα που διατρανώνεται έντονα όλες αυτές τις μέρες ενάντια στην εγκληματική πολιτική της εμπλοκής της χώρας στους υπεριαλιστικούς πολέμους και σχεδιασμούς. Φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, φτάσαμε εδώ σήμερα σε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζοντας τους μεγάλους αγώνες της εργατικής τάξης, τη συγκλονιστική πανελλαδική απεργία στις 28 Φλεβάρι, τις πολυήμερες κινητοποιήσεις της αγροτιάς και των φοιτητών ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που χτυπάει το λαό μας. Βροντοφωνάζουμε και πάλι, ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Έτσι πορευόμαστε. Οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστριες, οι φίλοι του κόμματος και οι συμπορευόμενοι είναι μπροστά στη λαϊκή πάλι. Αυτό ανησυχεί το Μητσοτάκη, τον οργανωτή της άθλιας αντικομμουνιστικής επίθεσης από κοινού με τις ηγεσίες των άλλων κομμάτων, για να κρύψουν τι? Να κρύψουν τη σαπίλα του καπιταλισμού. Και αυτή τη σαπίλα αποκάλυψε και καυτηρίασε το ΚΚΕ στη Βουλή, στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι βαριά νυχτωμένη. Η απάντησή μας θα είναι ακόμα πιο μαχητική, πιο αποφασιστική το επόμενο διάστημα. Σύντροφοι και φίλοι, ο λαός της Θεσσαλονίκης των μεγάλων αντιπεριαλιστικών αγώνων δίνει πάντα το αγωνιστικό του παρόν. Και το τονίζουμε αυτό λίγες μέρες πριν τη συμπλήρωση των 25 χρόνων από την επίθεση και τους εγκληματικούς επί 78 ημέρες βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των φιλελεύθερων και σοσιαλδημοκρατικών κεντροαριστερών κυβερνήσεων στο κορμί της Γιουγκοσλαβίας. Τότε ο λαός μας μαζί με τους κομμουνιστές έγραψε ιστορία. Συγκρούστηκε με τις νατοϊκές ορδές που με ευθύνη της τότε κυβέρνησης του Πασό και με τη συνενοχή όλων των αστικών κομμάτων μετέτρεψαν το λιμάνι, την πόλη της Θεσσαλονίκης, τη Μακεδονία σε πολεμικό ορμητήριο για να αλώσουν τον αγωνιζόμενο γιουγκοσλάβικο λαό και να επεκτείνουν τη βρώμικη παρουσία τους στα Βαλκάνια. Θυμόμαστε και διδασκόμαστε από την οργάνωση, την παλικαριά, την τόλμη, τη διεθνιστική αλληλεγγύη. Η παρακαταθήκη αυτών των αγώνων συνέβαλε στην ανάπτυξη της διαρκούς αντιπολεμικής αντιπεριαλιστικής πάλης όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα η συμμετοχή σας στη μεγάλη αυτή διαδήλωση που οργανώνει η κομματική οργάνωση Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη στο λαό της Παλαιστίνης και τη μαζική καθολική καταδίκη στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Με τις πλάτες
των ευρωατλαντικών συμμάχων του. Εκφράζει τη λαϊκή θέληση να σταματήσει η πολύ επικίνδυνη εμπλοκή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στους υπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις. Καταγγέλει την αποστολή της φρεγάτας Σίδρας στον πόλεμο στην Ερυθρά Θάλασσα, μέρος της επιχείρησης Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιχειρεί ήδη μαζί με την Αμερικανο-Βρετανική νατοϊκή αρμάδα φρουρός της ευημερίας, όπως ψευδώς την ονόμασαν, στη στρατιωτική αναμέτρηση με τους Χούθη στην Ιεμένη. Η κυβέρνηση με τη συνένεση του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και των ακροδεξιών μορφωμάτων έχει εγκληματικές ευθύνες. Στέλνει τα παιδιά του λαού στο στόμα του λύκου και ρίχνει τη χώρα σε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια, αναβαθμίζοντας την εμπλοκή στο πολεμικό πεδίο, αναλαμβάνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο και τη διοίκηση της επιχείρησης Ασπίδες από το στρατηγείο της Λάρισσας. Μόνοι τους και όλοι μας, με το ΚΚΕ μπροστά στον αγώνα, ξετινάζοντας τους άθλιους ισχυρισμούς που χρησιμοποιούν για να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Οι μύθοι τους καταρρύπτονται από τα πραγματικά γεγονότα. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται πως η αποστολή φρεγάτας του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στην Ερυθρά Θάλασσα δίθεν υπηρετεί το εθνικό συμφέρον. Όχι, βιάζουν την αλήθεια. Η αποστολή αυτή στηρίζει το κράτος του Ισραήλ. Υπηρετεί τα σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ανταγωνισμό με τη Ρωσία και την Κίνα και το Ιράν για τον έλεγχο της περιοχής. Στοχεύει στην προώθηση των συμφερόντων της ελληνικής πλουτοκρατίας, της ελληνικής αστικής τάξης στη Μέση Ανατολή, την Ερυθρά Θάλασσα, το Περσικό Κόλπο και τον Ινδικό Ωκεανό. Για ποιο λόγο? Για το μοίρασμα της Λίας των υπεριαλιστικών πολέμων σε βάρος του λαού μας και των άλλων λαών. Λένε πως οι ευρωατλαντικές αποστολές και η συμμετοχή της φρεγάτας Σίδρας αποσκοπούν στην προστασία των αυτεργατών και της ναυσιπλοείας. Όχι, λένε ψέματα, είναι φύλακας των μονοπωλίων, της διαμετακόμισης εμπορευμάτων και των Ελλήνων εφοπλιστών που απολαμβάνουν ασύλληπτα ναύλα και εισπράττουν δισεκατομμύρια δολάρια, συγκεντρώνουν αμύθιτο πλούτο εκμεταλλευόμενοι στιγνά τους ναυτεργάτες, αναγκάζοντάς τους να ταξιδεύουν σε εμπόλεμες περιοχές. Οι ναυτεργάτες έχουν θρυνήσει πολλά θύματα, αδικοχαμένες ζωές και αρνούνται να θυσιάσουν τη ζωή τους για τα συμφέροντα των εφοπλιστών, των εκμεταλλευτών τους. Απορρίπτουν τα ταξίδια σε πολεμικές ζώνες και απαιτούν άμεσο επαναπατρισμό. Προχτές είχαμε 3 νεκρούς ναυτεργάτες εκεί στην περιοχή
που είναι η φρεγάτα Ίδρα. Πολλούς τραυματίες και είναι γνωστό πως οι Χούθοι στοχοποιούν περισσότερο τα πλοία κρατών που συμμετέχουν στις υπεριαλιστικές αποστολές, αλλά η κυβέρνηση επιμένει σε διάτροπα. Ποιος ευθύνεται, σύντροφοι και φίλοι, για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, για τα προβλήματα στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας στην περιοχή του Ινδικού ωκεανού και της Ερυθράς θάλασσας? Από το 2015 διεξάγεται ο πόλεμος της Σαουδικής Αραβίας στην Ιεμένη με τη στήριξη των Αμερικανών, ενώ 5 μήνες τώρα η κατάσταση κλιμακώθηκε λόγω της σφαγής του λαού της Παλαιστίνης στη Γάζα από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Και αυτά δεν μπορεί να τα ξεπεράσει κανείς. Οι εξελίξεις που ζούμε δεν προέρχονται από παρθενογένεση. Οι επιχειρήσεις ασπίδες και φρουρός της ευημερίας, η παρουσία στην περιοχή τεράστιας πλέον δύναμης πυρός και οι πυραυλικές επιθέσεις των Αμερικανών και των Βρετανών στην Ιεμένη προκαλούν τα προβλήματα στην ναυσιπλοεία, ρίχνουν λάδι στη φωτιά και τροφοδοτούν μια εκτεταμένη πολεμική ανάφλεξη σε συνδυασμό με τη σύγκρουση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν, τη συνέχιση της γενοκτονίας στη Γάζα, τους Αμερικανο-Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Συρία, στο Λίβανο, στο Ιράκ. Σύντροφοι και φίλοι, εργαζόμενοι της Θεσσαλονίκης, νέοι και νέες, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση τους ξέρουμε καλά. Δεκαετίες βασανίζουν τους λαούς, διεξάγουν υπεριαλιστικούς πολέμους στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη Συρία, στο Σουδάν, στη Λιβύη, στο Μάλι, με εκατομμύρια νεκρούς και ξεριζωμένους, πρόσφυγες και μετανάστες, πάντα με κατασκευασμένα προσχήματα που καταραίουν μέσα στην πορεία των γεγονότων. Λένε ότι η φρεγάτα Ίδρα θα συνοδεύει απλά εμπορικά πλοία και δεν θα έχει στρατιωτική εμπλοκή. Επιδιώκουν να κοροϊδέψουν το λαό και να αναχαιτήσουν τις λαϊκές αντιδράσεις για να διασκεδάσουν τους μεγάλους κινδύνους που αποδέχτηκε ο ίδιος ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Και δεν διαγράφονται αυτά από την επίσκεψη αστραπή που έκανε προχτές στη φρεγάτα. Εμείς παλεύουμε και ευχόμαστε το πλήρωμα να επιστρέψει άμεσα, γερό, στα σπίτια του. Γι' αυτό παλεύουμε. Αλλά η αλήθεια είναι σκληρή. Ανά πάσα στιγμή κινδυνεύει και η κυβέρνηση το γνωρίζει καλά. Γνωρίζει τα όρια των επιχειρησιακών ικανοτήτων του πλοίου και καλεί τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και ναύτες του πλοίου να αποδεχτούν, όπως λέει, το ρίσκο για τη ζωή τους. Τόσο χυδαίοι, τόσο κοινικοί, το ρίσκο χιλιάδες μίλια μακριά από τα σύνορα, από την πατρίδα τους, στο βωμό των υπεριαλιστικών συμφερόντων και των εφοπλιστών. Πρόκειται για μεγάλη πρόκληση σε βάρος των οικογενειών του πληρώματος της φρεγάτας Ίδρα, των αντρών και γυναικών του πολεμικού ναυτικού, των ανόπλων δυνάμεων του λαού μας.
οι ένοπλες δυνάμεις. Αυτό πρέπει να διαπεράσει τη λαϊκή σκέψη. Οι ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν καμιά δουλειά έξω από τα σύνορα. Αντίθετα, έχουν μια και μόνη αποστολή να φυλάσσουν, να εξασφαλίζουν την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, όπως τονίζουν οι δεκάδες ή εκατοντάδες στρατιώτες που καθαρά και εξάστερα απαιτούν, όπως και σήμερα εδώ, καμιά συμμετοχή της Ελλάδας στις εκστρατείες των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε μαζί τους, στο πλευρό τους, και ο λαός πρέπει να στηρίξει πλατιά την πατριωτική του στάση, το παράδειγμά τους. Τώρα! Μεγαλύτερη δύναμη απαιτούμε. Κανένας αξιωματικός στρατιώτης, ναύτης έξω από τα σύνορα, να επιστρέψει τώρα η φρεγάτα, να ακυρωθεί η απόφαση για την αποστολή στην Ερυθρά Θάλασσα και για τη χρησιμοποίηση του στρατηγίου της Λάρισας, να επιστρέψουν όλες οι αποστολές των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται εκτός συνόρων, να σταματήσει η αποστολή στρατιωτικού οπλισμού στην Ουκρανία, να κλείσουν τώρα οι αμερικάνικες βάσεις στην Ελλάδα, λευτεριά στην Παλαιστίνη, ο Παλαιστινιακός λαός να αποκτήσει τη δική του πατρίδα. Με αυτό, σύντροφοι και φίλοι, το αγωνιστικό πλαίσιο απαντάμε στη σημερινή επικίνδυνη κατάσταση στα πολεμικά μέτωπα στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, για να συσπηρωθούν περισσότερες λαϊκές δυνάμεις, να δυναμώσει, να συντονιστεί ο αγώνας για την απεμπλοκή της χώρας από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, να ανοίξει ο δρόμος για την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το λαό μας στο τιμόνι της εξουσίας. Ο χρόνος τελειώνει, αδειάζει η κλεψίδρα, να γυρίσει πίσω η φρεγάτα Ήδρα. Ο χρόνος τελειώνει, αδειάζει η κλεψίδρα, να Σύντροφοι και φίλοι, η σφαγή του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας συνεχίζεται για 5 μήνες, με 31.000 και πάνω νεκρούς, με χιλιάδες νεκρά παιδάκια, ηλικιωμένους, γυναίκες, αμάχους, με πείνα, αρρώστιες και ξεριζωμό. Το κατοχικό κράτος εκτόπισε εκατομμύρια πληθυσμού στο νότο για να κατακτήσει τη Γάζα και να υλοποιήσει το σχέδιο για μαζική δολοφονία του πληθυσμού στο νότο, στη Ράφα, που έχουν συγκεντρωθεί να τους διώξει έξω από την πατρίδα τους, στην έρημο του Σινά ή σε άλλες περιοχές. Επιστρέφει στη Γάζα ως κατακτητής, επιδιώκοντας να εκμεταλλευτεί αυτή τη λωρίδα γης που έχει ματώσει για τα επιχειρηματικά σχέδια των μονοπωλίων, για να βάλει το Ισραήλ στο χέρι το φιλέτο, την παραλιακή περιοχή από την Αίγυπτο μέχρι το Λίβανο, να εκμεταλλευτεί
την αποκλειστική οικονομική ζώνη, τους υδρογονάθρακες που ανήκουν στην Παλαιστίνη. Διαπράττει εγκλήματα πολέμου και πρέπει να πληρώσει ακριβά, να καταδικαστεί ακόμα πιο αποφασιστικά από το σύνολο του ελληνικού λαού και της νεολαίας, που μαζί με τα εκατομμύρια των διαδηλωτών σε όλο τον κόσμο αγωνίζονται και απαιτούν να σταματήσει άμεσα η σφαγή στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη και στην Ιερουσαλήμ, να τερματιστεί η κατοχή, να αναγνωριστεί ανεξάρτητο κυρίαρχο Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα πριν από τον Ιούνιο του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Ανεξάρτητο, βιώσιμο Παλαιστινιακό κράτος με τη σύνδεση όλων των τμήματων του και όχι καρικατούρα, όχι προτεκτοράτο όπως αυτό που ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους, διατηρώντας, γιατί αυτό σχεδιάζουν, τις κατοχικές δυνάμεις, δημιουργώντας επικισμούς με την παρουσία νατοϊκών ή άλλων ξένων στρατευμάτων. Δεν θα ξεφύγουν. Οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συνένοχοι για το εγκλήμα στην Παλαιστίνη. Τάσσονται με το μέρος του θήτη σε βάρος του θύματος. Χρηματοδοτούν, εξοπλίζουν το Ισραηλινό κράτος και συνθηματολογούν περί ανθρωπιστικής βοήθειας ή κλαψουρίζουν σκοπίμως για παραβίαση της αναλογικότητας στις δολοφονίες αμάχων. Θέλουν, σύντροφοι και φίλοι, το Ισραήλ χωροφύλακα και το ποτηρητή για τον έλεγχο της περιοχής, κομβοϊλοποίησης του εμπορικού Ινδικού δρόμου Βομβάη Πειραιά, που θα διαπερνάει τη Μέση Ανατολή και θα φτάνει μέχρι την Ευρώπη σε ανταγωνισμό με τον κινέζικο νέο δρόμο του μεταξού. Ενδιαφέρονται για την επιβίωση και προώθηση των συμφωνιών του Αβραάμ μεταξύ του Ισραήλ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Μπαχρέιν, του Σουδάν και της Σαουδικής Αραβίας για να προχωρήσουν οι business. Ό,τι και να ισχυριστεί ο Μητσοτάκης, ο Δένδιας, ο Γεραπετρίτης και τα άλλα κυβερνητικά στελέχη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι υπόλογη μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ 1 και 2, το ΠΑΣΟ, την αμαρτωλή δηλαδή σοσιαλδημοκρατία, το Βελόπουλο και τα άλλα ακροδεξιά μορφώματα που τάχθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του Ισραήλ, του κατοχικού κράτους. Αυτές οι δυνάμεις του απέδωσαν το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, όπως είπα, και κρύφτηκαν πίσω από τη Χαμάς, σβήνοντας την πολύχρονη κατοχή, διαγράφοντας τους 100.000 νεκρούς Παλαιστίνιους που έχει σκοτώσει το Ισραηλινό κράτος. Τους παραδίδουμε στην κρίση του λαού και της νεολαίας. Είμαστε περήφανοι. Είμαστε περήφανοι που το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας και η ΚΝΕ είναι στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού σε όλες τις φάσεις του αγώνα του και αποκαλύπτουμε όλα τα προσχήματα.
τα fake news της παραπλάνησης και της συκοφαντίας, συνεχίζοντας αποφασιστικά. Ο λαός μας να αξιοποιήσει αυτή την πείρα και να κάνει κριτήριο των πολιτικών του επιλογών τη συνεπή στάση αρχών του ΚΚΕ, να καταδικάσει μαζικά την κυβέρνηση και τις άλλες πολιτικές δυνάμεις που έχουν μπλέξει τη χώρα στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, ανάμεσα στους Αμερικάνους, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ουκρανική αστική τάξη με την καπιταλιστική Ρωσία και τους συμμάχους της. Αυτός ο πόλεμος στην Ουκρανία, που στις 24 Φλεβάρη συμπλήρωσε 2 χρόνια, έχει στοιχήσει πολύ ακριβά στον Ουκρανικό και το Ρώσικο λαό, με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες, ερυπωμένες περιοχές και εκατομμύρια ξεσπιτωμένους, και επιβάλλεται να βγουν ουσιαστικά συμπεράσματα, να διδαχτούν ο λαός μας και οι άλλοι λαοί. Ο ασκός του αιώλου, σύντροφοι και φίλοι, άνοιξε με την αντεπανάσταση, με την ανατροπή του σοσιαλισμού και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, με την καπιταλιστική παλινόρθωση που οδήγησε 2 λαούς που έκτιζαν μαζί τη νέα σοσιαλιστική κοινωνία, που πολέμησαν και τσάκισαν από το ίδιο χαράκωμα το φασισμό στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να σκοτώνονται μεταξύ τους για τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις των αστικών τάξεων. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια ανέδειξε και υπερασπίζεται το ΚΚΕ, αποκαλύπτοντας ότι η καύσιμη ύλη συγκεντρώθηκε στην πορεία του χρόνου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποίησαν το δικό τους σχεδιασμό. Πάτησαν πάνω στα πρώην σοσιαλιστικά κράτη της Ανατολικής Ευρώπης και της Βαλτικής και επεκτάθηκαν προς Ανατολάς. Έβαλαν χέρι στην Ουκρανία. Ανέτρεψαν την εκλεγμένη κυβέρνηση και, αξιοποιώντας ακόμα και φασιστικές δυνάμεις, έφεραν στη διακυβέρνηση της χώρας συμμαχικές τους δυνάμεις από τους κόλπους της Ουκρανικής αστικής τάξης, με στόχο τον έλεγχο της περιοχής. Ο σχεδιασμός αυτός συγκρούστηκε με το σχεδιασμό της ρωσικής αστικής τάξης, που προωθούσε τους δικούς της στόχους στις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, και αυτή για τον έλεγχο της περιοχής, πραγματοποιώντας την απαράδεκτη εισβολή στα ουκρανικά εδάφη. Στον πόλεμο οδήγησαν υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί για τον έλεγχο των αγορών και των πηγών του πλούτου, για την ενέργεια και τους δρόμους μεταφοράς, και αυτό το κρίσιμο ζήτημα δεν μπορεί να το επισκιάσουν τα προσχήματα που επιστρατεύουν οι απολογητές του καπιταλισμού περί δίθεν προστασίας της δημοκρατίας που χρησιμοποιεί το ΝΑΤΟ, ή περί αντιφασιστικού αγώνα που χρησιμοποιεί η ρωσική ηγεσία. Τον πόλεμο τον διεξάγουν οι αστικές τάξεις. Είναι υπεριαλιστικός και από τις δύο πλευρές, και έχει μεγάλη σημασία το κάλεσμα του ΚΚΕ στο λαό μας και στους άλλους λαούς να μην ταχθούν με το μέρος κανενός ληστή, αλλά να συνεχίσουν να δυναμώσουν τη δική τους συντονισμένη αυτοτελή πάλι ενάντια στους εκμεταλλευτές και τους δυνάστες, να ανοίξουν το δρόμο για την εξάλληψη των αιτιών των πολέμων. Με την ανατροπή
αυτού του ξεπερασμένου ιστορικά καπιταλιστικού συστήματος για τη νέα σοσιαλιστική κομμουνιστική κοινωνία. Σύντροφοι και φίλοι, στρατοπεδονιστό. Σύντροφοι και φίλοι, οι εξελίξεις προειδοποιούν. Η Ρωσία μετά από 2 χρόνια πολέμου έχει διαμορφώσει στρατιωτικό προβάδισμα στο συσχετισμό δύναμης. Διατηρεί υπό τον έλεγχό της το 20% των εδαφών της Ουκρανίας και ετοιμάζεται για νέα επίθεση. Και αυτό συμβαίνει παρά το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτουν δισεκατομμύρια δολάρια και τροφοδοτούν με σύγχρονα οπλικά συστήματα το ουκρανικό καθεστώς. Η κλιμάκωση του πολέμου μπορεί να τεινάξει τον κόσμο στον αέρα. Αυτό δείχνουν οι πρόσφατες δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου Μακρόν για την αποστολή νατοϊκών στρατιωτικών δυνάμεων στο πλευρό του Ουκρανικού στρατού. Αυτό τονίζει επίσης η απάντηση του Πούτιν για τη χρησιμοποίηση πυρηνικών όπλων, και ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να καθησυχάσει κανέναν. Αντίθετα, η προχθεσινή του επίσκεψη στην Οδυσσό και η συνάντηση με τον Ζελένσκι, οι δεσμεύσεις για μεγαλύτερη στρατιωτική στήριξη αποδεικνύουν το βάθεμα της εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο, την αποστολή και άλλων όπλων και πυρομαχικών, και όσο αυξάνει η εμπλοκή της χώρας μας, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ακόμα και τμήματα των ενόπλων δυνάμεων να βρεθούν και σε αυτό το πολεμικό πεδίο. Εμείς θα το εμποδίσουμε με την πάλη, με τον αγώνα του λαού και της νεολαίας, με το ΚΚΕ μπροστά. Σύντροφοι και φίλοι, η διεθνής κατάσταση είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνη. Ο πόλεμος στην Ουκρανία διασταυρώνεται με τη σύγκρουση στην Ερυθρά Θάλασσα, με τη σφαγή στην Παλαιστίνη, με τις θεστίες έντασης στον Περσικό κόλπο και τα Βαλκάνια, την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, με την αντιπαράθεση, τη σφοδρή αντιπαράθεση στην Ασία και τον Ειρηνικό. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και την Κίνα για την πρωτοκαθεδρία στο καπιταλιστικό σύστημα κλιμακώνεται. Το ευρωατλαντικό και το ευρωασιατικό στρατόπεδο, παρά τις αντιθέσεις στο εσωτερικό τους, προετοιμάζονται για γενικευμένη αναμέτρηση. Το κυνήγι των εξοπλισμών έχει πάρει πρωτοφανείς διαστάσεις. Σε αυτές ακριβώς τις συνθήκες η χώρα μας έχει μετατραπεί σε αμερικανονατοϊκό ορμητήριο. Κινείται μέσα στα διασταυρούμενα πυρά των πολεμικών επιχειρήσεων και βυθίζεται πιο βαθιά στο βάλτο των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών για τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας και την προώθηση των στρατηγικών της επιδιώξεων. Αυτό υπηρετούν οι αμερικάνικες βάσεις στη Σούδα, την Αλεξανδρούπολη, τη Λάρισα και τη Μαγνησία, η μετατροπή του ελληνικού στρατού σε νατοϊκό εργαλείο, ο ρόλος της Θεσσαλονίκης στο νατοϊκό σχεδιασμό λαέ της Θεσσαλονίκης αναβαθμίζεται, χρησιμοποιείται σε σύνδεση με την Αλεξανδρούπολη για τη μεταφορά στρατιωτικών δυνάμεων και οπλισμού στο ουκρανικό μέτωπο. Και εσείς
όλοι εσείς το ξέρετε καλά, μπήκατε μπροστά για να αποτρέψετε τους φωνιάδες των λαών. Δώσατε μάχες και αντιμετωπίσατε τις δυνάμεις καταστολής και η προσφορά σας είναι πολύ μεγάλη. Το στρατηγείο του ΝΑΤΟ στην πόλη συμπεριλαμβάνεται στις δυνάμεις Ρούσης και οι ευρωατλαντιστές που παρεμβαίνουν στα Βαλκάνια στον ανταγωνισμό με τη Ρωσία και την Κίνα εμπλέκουν βαθύτερα τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα σε πολύ επικίνδυνους σχεδιασμούς. Το Λιτόχωρο εδώ δίπλα έχει μετατραπεί σε βάση των Αμερικάνων πεζών αυτών. Τα αστικά κόμματα και ευρωατλαντικός παράγοντας έπαιξαν παραπλανητικά παιχνίδια στην πλάτη του λαού μας για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αλλά έχει αποδειχθεί πως η συμφωνία αυτή, μια ακόμα αθλειότητα του ΣΥΡΙΖΑ που υλοποιεί σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν είχε στόχο την καλή γειτονία με τη Βόρεια Μακεδονία και τη φιλία ανάμεσα στους λαούς ή το ξεπέρασμα του αλυτρωτισμού. Προσχεδιασμένος στόχος ήταν η ένταξη στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η χρησιμοποίηση της Βόρεια Μακεδονίας ως προκεχωρημένο νατοϊκό φυλάκιο από κοινού με την Αλβανία, και είναι πολύτιμη η στάση αρχών που κράτησε και κρατάει το ΚΚΕ και αυτό επιβάλλεται να το εκτιμήσει ο λαός της Βόρειας Ελλάδας. Σύντροφοι και φίλοι, όλοι τους είναι συνένοχοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη που έμειναν σε αυτό το κόμμα του εκφυλισμού και αυτά που έφυγαν για τη λεγόμενη Νέα Αριστερά, δρομολόγησαν το βάθεμα των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και από το 2018 δεν ξεχνάμε, από το 2018 στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου για τον οποίο καμαρώνουν έβαλαν τα θεμέλια για την επέκταση των Αμερικάνικων βάσεων στο έδαφος που διαμόρφωσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ναι, προχώρησε και προχωράει σήμερα η Νέα Δημοκρατία με νέες νατοϊκές υποδομές, με νέους στρατηγικούς διαλόγους, με νέες δεσμεύσεις, μέχρι και την υπαγωγή ελληνικών στρατιωτικών μονάδων υπό τις διαταγές του Αμερικάνικου στρατού. Την ώρα που υποφέρει ο λαός από τους άθλιους μισθούς και συντάξεις, την αβάσταχτη ακρίβεια, τη φορολογία, την εμπορευματοποίηση της πρόνοιας, της υγείας, της παιδείας, το ξεκλείρισμα της αγροτιάς, την καπιταλιστική ανάπτυξη που έχει κριτήριο το κέρδος των λίγων, τα λαϊκά νοικοκυριά πληρώνουν ασύλληπτα ποσά. Πληρώνουν 7 δισεκατομμύρια χαράτσι κάθε χρόνο, δεκάδες δισεκατομμύρια για τα μαχητικά F-35, την αναβάθμιση των F-16, τις φρεγάτες Μπελαρά. Για ποιο λόγο? Για στρατιωτικούς εξοπλισμούς που δεν υπηρετούν την άμυνα της χώρας, αλλά τις νατοϊκές ανάγκες, τους υπεριαλιστικούς πολέμους, την προετοιμασία για νέες πολεμικές αναμετρήσεις. Αυτό αποδεικνύεται καθημερινά.
δεν είναι μόνο η φρεγάτα Ίδρα στο πόλεμο στην Ερυθρά Θάλασσα. Ελληνική πυροβολαρχία του πυραυλικού συστήματος Patriot βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία. Πολεμικά πλοία περιπολούν στα στενά του Ορμούς, στο Περσικό κόλπο και στο κέρας της Αφρικής με την Αττωρική Αρμάδα στην Ανατολική Μεσόγειο κολαούζει στα αμερικάνικα αεροπλανοφόρα. Τμήματα των ενόπλων δυνάμεων είναι στο Κόσοβο, στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, μαχητικά F-16 περιπολούν στα Βαλκάνια, στους εναέριους χώρους της Βόρειας Μακεδονίας, της Δημοκρατίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Αλβανίας, του Μαυροβούνιου. Η πολιτική της εμπλοκής στρέφεται κατά άλλων λαών και βάζει το λαό μας σε μεγάλες περιπέτειες. Τον μετατρέπουν σε στόχο αντιπίνων και αυτό πρέπει να προβληματίσει, να ξεσηκώσει και το πιο διστακτικό, γιατί μέρα με τη μέρα οι κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται. Σύντροφοι και φίλοι, οι προειδοποιήσεις της Ρωσίας για τα αντίπεινα είναι γνωστές. Πρόσφατα, ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Μετβέγεφ, χαρακτήρισε νόμιμο επιλέξη στόχο της Ρωσίας τις υποδομές των χωρών του ΝΑΤΟ, λιμένες και αεροδρόμια, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πολεμικού υλικού στην Ουκρανία και την εξόρμηση εναέριων μέσων, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού της Συμμαχίας που στάθηκε στην Ουκρανία. Οι αμερικάνικες βάσεις που βρίσκονται στη χώρα μας και γιγαντώθηκαν με ευθύνη όλων των άλλων κομμάτων στο όνομα της αναβάθμισης της Ελλάδας στην πράξη στοχοποιούν και στείλουν το λαό μας στον τοίχο. Να γιατί η στρατηγική αναβάθμιση του ρόλου της ελληνικής πλουτοκρατίας που υπηρετεί η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα και αντιπαλεύει μόνο το ΚΚΕ είναι παράγοντας οδυνηρών αποτελεσμάτων για το λαό μας. Να θέσουμε ένα ακόμα ζήτημα. Σε ποια κατεύθυνση, σε αυτές τις συνθήκες, κινούνται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις? Ο οδικός χάρτης που συναποφάσισαν ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία τον Ιούλιο του 2023 στοχεύει καθαρά σε έναν οδυνηρό συμβιβασμό για την ενίσχυση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, το τράβηγμα της Τουρκίας από τη ρωσική επιρροή και τη συνεκμετάλλευση, συνδιακήρυξη στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, και οι συνέπειες είναι βαριές. Τίθεται σε μεγάλο κίνδυνο τα κυριαρχικά δικαιώματα, ακόμα και η κυριαρχία της χώρας. Στο τραπέζι των παζαριών έχει τεθεί το πακέτο της τουρκικής αστικής τάξης για την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών και την αμφισβήτηση των δικαιωμάτων, τις γκρίζες ζώνες και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Ενώ προκλητικά θωρακίζεται η κατοχή του 37% της κυπριακής γης, αναβαθμίζεται
το ψευδοκράτος στη Βόρεια Κύπρο και μετατρέπεται σε τουρκική νατοϊκή βάση. Προωθείται η λύση των δύο κρατών. Σύντροφοι και φίλοι, δεν πάει άλλο. Η λαϊκή πάλι με μπροστάρι το ΚΚΕ μπορεί να δώσει την απάντηση, να δυναμώσει το ρεύμα της αμφισβήτησης, της σύγκρουσης με την κυριαρχική πολιτική, το κεφάλαιο και την εξουσία του. Να κλιμακωθεί ο αγώνας για την απεμπλοκή, να ανοίξει ο δρόμος για την αποδέσμευση της χώρας από τις υπεριαλιστικές συμμαχίες με τον λαό κυρία, οικοδόμο της νέας σοσιαλιστικής κοινωνίας. Στην πράξη αποδεικνύεται, σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, ότι το ΚΚΕ σηκώνει επάξια την ευθύνη της αγωνιστικής ανάτασης του λαού μας. Αποτελεί την πραγματική εργατική λαϊκή αντιπολίτευση και μπορεί με συνέπεια να εκφράσει τις λαϊκές ανησυχίες και προβληματισμούς, να τροφοδοτήσει τη λαϊκή αντεπίθεση με τη συμμετοχή και αυτών ακόμα που δεν είχαν σκεφτεί την αναγκαιότητα μέχρι τώρα της συμπόρευσης με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Ο κάθε ένας και η κάθε μια μπορεί σήμερα να κατανοήσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ 1 και 2, το ΠΑΣΟΚ, ο Βελόπουλος και τα άλλα ακροδεξιά κόμματα δεν μπορούν να αντιταχθούν στην αντιλαϊκή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και να εκπροσωπήσουν τα λαϊκά συμφέροντα. Γιατί συμπλέουν μαζί της στα στρατηγικά ζητήματα και συμφωνούν στη στήριξη των στόχων του μεγάλου κεφαλαίου, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά, εργαζόμενοι της Θεσσαλονίκης, είναι πολύ σημαντικά κριτήρια για τις επιλογές του λαού και της νεολαίας σε όλες τις πολιτικές μάχες και στις ευρωεκλογές στις 9 του Ιούνιου, υπολογίζοντας καλά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένωση των μονοπωλίων, διακρατική υπεριαλιστική ένωση. Αυτή η λικοσυμμαχία θεωρεί τις λαϊκές ανάγκες ως κόστος και μαζί με τις κυβερνήσεις και τα κόμματα του κεφαλαίου ευθύνεται για το έγκλημα των τεπών που προσπαθούν να συγκαλύψουν, για τις καταστροφές που πλήττουν το λαό μας, για τα λαϊκά βάσανα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρωταγωνιστή στους υπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις, διαθέτει στρατιωτικές δυνάμεις σε δεκάδες υπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό και επεκτείνεται σε όλη την Ευρώπη. Συγκροτεί έτοιμο πόλεμο ευρωστρατό. Η αυτονομία που προβάλλει στο πλαίσιο του συμπληρωματικού ρόλου και των αντιθέσεων με τον ΝΑΤΟ δεν αφορά τα συμφέροντα των λαών, αλλά τα συμφέροντα των μεγάλων οικονομικών ομίλων, των ευρωπαϊκών μονοπωλίων. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που προσκυνούν τα άλλα κόμματα και την παλεύει διαρκώς το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, με συνέπεια εκφράζοντας στην πράξη τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα. Σύντροφοι και φίλοι, συμπορευόμενοι με το ΚΚΕ, εργαζόμενοι της Θεσσαλονίκης, να δώσουμε μαζί τη μάχη των ευρωεκλογών για να δυναμώσει η συμπόρευση με το ΚΚΕ. Στις κάλπες
και στους δρόμους της διεκδίκησης για να ετοιμάσουμε την πανευρωπαϊκή αντεπίθεση σπάζοντας τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού, των εργαζομένων, των αγροτών, της νεολαίας μας, των λαών. Καλή δύναμη σε όλες και σε όλους.